Ξεκινώ με τον βουλευτή της Δημοκρατίας και διεθνολόγο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, τι μου κάνετε? Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την Ουκρανία, γιατί σήμερα βλέπω, πιο έντονα το βλέπω σήμερα, ότι γίνεται πολύς λόγος για πλέον εγκλήματα πολέμου, διεθνές δικαστήριο, τι θα γίνει μετά κτλ. Δεν ξέρω αν το εισπράτετε κι εσείς αυτό πιο έντονα σήμερα. Ναι, προφανώς, και αυτά θα εντείνονται, ναι. Διότι όσο βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτές οι σκηνές, τόσο θα εντείνεται η πίεση και διεθνώς. Προφανώς δεν μπορούν να προχωρήσει οποιαδήποτε δίκη του Πούτιν, αυτό είναι γνωστό, ναι. Όμως σε ένα διπλωματικό επίπεδο σίγουρα το ρήγμα βαθαίνει μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης και καθίσταται ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, διότι με έναν εγκληματία πολέμου δύσκολα μπορείς κάποια στιγμή να διαπραγματευτείς. Ναι. Διότι αυτός ο χαρακτηρισμός, όπως το είπατε τώρα εσείς, θα αρχίσει να λέγεται πιο πολύ, να γράφεται πιο πολύ, καταλαβαίνετε. Θα δημιουργηθεί ένα κλίμα τέτοιο. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με κλίματα πολέμου και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευθύνη βαρύνει προστίστως στην ηγεσία του Κρεμλίνου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η ρεαλιστική προσέγγιση που θέλει να διατηρεί έναν διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό για να βρούμε έναν τρόπο αποκλιμάκωσης, ο οποίος δεν φαίνεται προφανώς με ευθύνη κυρίως της Ρωσίας. Τώρα πάμε σε αυτό που είπατε τώρα, είναι το επόμενο. Αποκλειστικά της Ρωσίας θα σας έλεγα. Είναι το επόμενο ερώτημά μου τώρα. Βλέπετε φως, δηλαδή αυτό που είπατε για αποκλιμάκωση, να σταματήσει ο πόλεμος και μετά να δούμε τι θα γίνει? Όχι. Μας είπε και ο Πούτιν χθες. Αλλά δεν χρειαζόμαστε τον Πούτιν για να μας το πει. Ναι. Το λένε οι πράξεις του επί του εδάφους. Ετοιμάζεται η επίθεση στον Ντονμπάς. Ακριβώς. Ξέρουμε ότι και η λογική το λέει, ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει. Με την αν δεν πάρει κάτι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ναι, και κερδίσει στα χέρια του, να πει ότι εγώ έκανα τον πόλεμο, αλλά κέρδισε αυτό, ας πούμε. Ναι. Και ξέρετε, έχει δημιουργηθεί μια δυναμική. Ο κόσμος φέρνει πόλεμο, το αίμα φέρνει αίμα. Ναι. Θέλει δικαίωση όλοι αυτοί οι νεκροί, όλες αυτές οι θυσίες. Η Ουκρανία απ' την άλλη είναι αποφασισμένη, ενισχύονται και από τους δυτικούς. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία μακρόσυρτης σύγκρουσης που θα κρατήσει καιρό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, βέβαια, εκτός των απώλειών που δεν το συζητώ. Των αμάχων, του κόσμου που πεθαίνει, είναι απίστευτες οι απώλειες που υπάρχουν, των πόλεων που κατεδαφίζονται στην Ουκρανία. Το δεύτερο σκέλος είναι το οικονομικό και οι οικονομικές επιπτώσεις παντού πια. Έτσι είναι. Η απεξάρτηση όμως είναι αναπόφευκτη. Δηλαδή, όσο και αν το καθυστερούμε, όσες ενστάσεις και αν έχουν οι Ευρωπαίοι, κυρίως οι Γερμανοί. Έχουν και αρκετές, κύριε Κερίδη, ειδικά οι Γερμανοί που είπατε. Ναι. Μην ξεχνάμε ωστόσο ότι την ώρα που συζητάμε αν θα δώσουμε 1 και 2 δισεκατομμύρια βοήθεια στην Ουκρανία, από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, από τις 24 Φεβρουαρίου της ρωσικής εισβολής, έχει δώσει η Ευρώπη στον Πούτιν 45 δισεκατομμύρια. Ναι. Από για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ναι. Έτσι, η ίσπραξη η οποία χρηματοδοτεί την πολεμική επιχείρηση. Άρα βάζουμε ένα αυτογκόλ, έτσι. Ναι. Και άρα το ζήτημα της απεξάρτησης θα γίνει ακόμα πιο πιεστικό, όσο και αν ανθίσταται η γερμανική βιομηχανία, βασικά αυτή, η οποία έχει και τις μεγάλες καταναλώσεις. Μάλιστα. Και υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σε βάρος των Γερμανών διεθνώς. Υπάρχουν. Γερμανία, η Γερμανία γιατί κρατάει, λέτε, αυτή τη σκληρή στάση, να το πω εντός εισαγωγικών σκληρή στάση, το θέμα αυτό? Έχει κόστος για την ίδια. Ξέρουμε από τους οικονομικούς αναλυτές ότι έχει ένα κόστος 2-3%. Βεβαίως της γράφει ο Πολ Κρούγκμαν σε βαρισίμαντο άρθρο του New York Times ότι εύκολα θυσίασε το 25% του ελληνικού ΑΕΠ στην κρίση του ευρώ. Πανεύκολα, όχι εύκολα, πανεύκολα. Πανεύκολα, συγγνώμη. Και κουνούσε το δάχτυλο ηθικοπλαστικά και σήμερα όταν τη ζητείτε μια θυσία 2%, γιατί τόσο περιπέτει το κόστος, σύμφωνα με τις πιο... Έχει στυλώσει τα πόδια. Έχει στυλώσει τα πόδια, χωρίς να αναγνωρίζει και τα λάθη τα οποία ίδια έκανε. Διότι μέχρι χθες έχτιζε τον Nord Stream 2 και μέχρι τώρα ο πρώην καγκελάριός της, γιατί εντάξει υπάρχουν οι ευθύνες Λεπέν, Ζεμούρ, Σαλβίνι, κάποια δικά μας λουλούδια εδώ στην Ελλάδα, στο payroll του Πούτιν, αλλά ο Σβέντερ παραμένει. Ακόμα δεν παραμένει, έχει παραιτηθεί. Νομίζω δεν έχει παραιτηθεί, έχει παραιτηθεί. Αρνείται να παραιτηθεί. Κάποιοι λένε ότι απειλείται η ζωή του αν παραιτηθεί. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παραιτείται, πάντως δεν παραιτείται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που σας ήθελα. Θα βγει ο Μανώλης τελικά την Κυριακή του Πάσχα? Ναι, το οποίο συνδέεται, ξέρετε, διότι μια νίκη της Λεπέν... Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
Μια νίκη της Λεπέν θα είναι τεράστια επιτυχία του Κρεμλίνου. Βέβαια. Τεράστια, δεν λέτε τίποτα. Θα χρηματοδοτήσει το 2017. Νομίζω 3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Άλλωστε η σύγκρουση δεν είναι μόνο στα εξωτερικά, είναι και στο εσωτερικό των δημοκρατιών μας, που υπονομεύονται εκ των έσω από τέτοιες δυνάμεις όπως το ρασικό καθεστώς, που παρεμβαίνει ανοιχτά και χρηματοδοτεί και διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιεί μια σειρά από μέσα που έχει για να υπονομεύει, και η ρωσική προπαγάνδα, η οποία ανθεί και στη χώρα μας. Τα ξέρουμε αυτά. Άρα υπάρχει και αυτή η διάσταση. Κοιτάξτε, ο Μακρόν έχει το προβάδισμα, δεν υπάρχει εμβόλια. Προβάδισμα έχει, αλλά δεν είναι ασφαλές προβάδισμα, κύριε Κερίδα, το που λέμε ασφαλές. Δεν είναι ασφαλές, γιατί η Λεπέν έχει διαρρήξει την ζώνη περιχαράκωσης που της είχε επιβληθεί. Καταφέρνει τώρα και έχει εφεδρίες και δεξαμενές να αντλεί ψήφους από παντού. Ακριβώς. Και κυρίως και από τον Μελανσόν. Και εκεί είναι το παράδοξο αυτής της εκλογής. Δηλαδή τι? Ο Μακρόν, ο οποίος ανατήραξε την παλιά διάκριση αριστεράς-δεξιάς και συνέβαλε και αυτός στην απαξίωση των παλαιών κομμάτων και αυτού του δίπολου που χαρακτήρισε την παγκόσμια πολιτική σκηνή για δεκαετίες, για δύο αιώνες, έρχεται τώρα να βασιστεί πάνω στην αναβίωση αυτού του άξονα, διότι το ερώτημα είναι: οι ψηφοφόροι του Μελανσόν θα λειτουργήσει σε αυτούς το αντιδεξιό σύνδρομο, το αντιακροδεξιό ή το αντισυστημικό? Εγώ πιστεύω θα μοιραστούν από εδώ και από εκεί, κύριε Κερίδη. Δεν θα επανέ. Αν λειτουργήσει το δεύτερο και υπάρξει το συγκοινωνούν δοχείο αριστερής αντισυστημικότητας με δεξιά, ακροδεξιά αντισυστημικότητα, τότε θα έχει πρόβλημα. Νομίζω θα μοιραστούν και εν τέλει οριακά θα βγει ο Μακρόν. Μάλιστα. Να το ξέρουμε αυτό. Τον βλέπω τώρα πάντως και τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, παίρνει πίσω διάφορα. Η υπόθεση ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, είδατε στο μετρό της Νέας Υόρκης. Εννοείται. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο μετρό. Μιλάω για κάτι απρόβλεπτο, που αυτό δεν μπορεί να το υπολογίσουμε. Ναι. Εννοείται. Αν έχουμε ένα μετρό Παρισιού, μια τέτοια εικόνα, προφανώς δημιουργείται διαφορετική δυναμική. Ακριβώς. Και εξάλλου είναι ακριβώς αυτά τα οριακά που φτάσαμε να συζητάμε. Ακριβώς. Για πρόεδρο Λεπέν. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γεια σας, καλό βράδυ.